Καταλληλότερος για μένα να μας πει σε βάθος αλλά και στα επιφαινόμενα το τι ακριβώς γίνεται και μπορεί να γίνει είναι ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο κύριος Κωστής Σταμπολής. Ένας άνθρωπος που ξέρει από την καλή και από την ανάποδη όλο το πλέγμα, γιατί η ενέργεια δεν είναι αυτό που σκεφτόμαστε μόνο ρεύμα. Φυσικά και είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Καλημέρα κύριε Σταμπολή. Κύριε Σαχίνη, καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Προφανώς και είμαστε σε μία τομή για την πραγματικότητα παγκόσμια, έτσι. Ναι. Κοιτάτε, το ενεργειακό, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα μέρος της συνολικής σχέσης και εξίσωσης μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Ασφαλώς είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγων. Και καμιά φορά είναι και καθοριστικός, αλλά όχι πάντοτε. Γίνεται μια παρανόηση ότι όλα γίνονται για την ενέργεια, όλα γίνονται για τους αγωγούς κτλ. Δεν είναι έτσι. Οι σχέσεις είναι πολυεπίπεδες και αρκετά διευρυμένες. Mm-hmm. Και η ενέργεια παίζει ένα ρόλο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε το θέμα και από την ρωσική πλευρά και από την ευρωπαϊκή πλευρά. Αν πάρουμε το θέμα από την ευρωπαϊκή πλευρά, όντως η Ευρώπη έχει ένα διαχρονικό πρόβλημα και το διαχρονικό της πρόβλημα, και αυτό είναι διπλό. Το ένα είναι, αν θέλετε, στο πεδίο, δηλαδή το τι γίνεται με την προμήθεια του αερίου, όπου εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος, 40-42% από εισαγωγές από τη Ρωσία ανάλογα με το χρόνο. Η ΔΕ Γερμανία πολύ περισσότερο από όλους, το 55%. Το υπόλοιπο αέριο το παίρνει από διάφορες άλλες πηγές, από την Νορβηγία ας πούμε, από την Ολλανδία, από εγχώρια, από κοιτάσματα στη Βόρειο Θάλασσα, από LNG, δηλαδή το υιοποιημένο φυσικό αέριο. Και υπάρχει θέμα τώρα ως προς το τι θα γίνει, δηλαδή αν θα περιοριστούν οι ποσότητες του αερίου που στέλνει ή που εισάγομαι από τη Ρωσία και αν περιοριστούν τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν κτλ. Mm-hmm. Αυτό όμως έπρεπε να μας απασχολεί χρόνια, όχι τώρα τελευταία στιγμή, τους τελευταίους μήνες. Έπρεπε η Ευρώπη να έχει μια πολιτική ανάσχεσης, απεξαρτοποίησης και εναλλακτικών τρόπων τη στιγμή που έχουμε ένα πρόβλημα από τη μία πλευρά να μπορούμε. Αυτό δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει plan B. Εκ των ενόντων προσπαθούμε να κάνουμε plan B λέγοντας ότι θα φέρουμε περισσότερο υγροποιημένο αέριο, θα φέρουμε από την Νορβηγία, θα φέρουμε από την Αλγερία κτλ. Όμως το υγροποιημένο φυσικό αέριο, όταν άρχισε να χρησιμοποιείται, το επικουρικό και σε πολλές χώρες είναι επικουρικό ως καύσιμο. Δεν είναι ως βασικό καύσιμο, ούτε έχει τη δυνατότητα να έχει τεράστιες αποθήκες αερίου. Άρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει, τουλάχιστον για τα επόμενα 3-4 χρόνια, να μην σας πω 5, το φυσικό αέριο που έρχεται μέσω αγωγών. Και αυτό διότι, αν δούμε το χάρτη με τα terminals LNG σε όλη την Ευρώπη, μάλιστα, η γεωγραφική τους τοποθεσία είναι δυσανάλογη της ζήτησης αερίου. Και συγκεκριμένα η Γερμανία, η Δανία, οι βόρειες χώρες δεν διαθέτουν ούτε ένα terminal εισαγωγής φυσικού αερίου. Ούτε ένα. Μόνο η Πολωνία τελευταία κατάφερε να κάνει. Και η Εσθονία νομίζω. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί. Να το δούμε όμως και από την πλευρά της Ρωσίας. Η Ρωσία είναι το ίδιο εξαρτημένη από την Ευρώπη για το φυσικό αέριο που μας δίνει, διότι έχει αναπτύξει ένα τεράστιο μηχανισμό άντλησης, συμπίεσης, μεταφοράς αερίου, που κάπου πρέπει να πάει αυτό το αέριο. Δηλαδή αυτό το αέριο, αν σταματήσει να παίρνει η Ευρώπη, δεν μπορεί ξαφνικά η Ρωσία να το κατευθύνει στην Κίνα ή αλλού. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, άρα είναι το ίδιο εξαρτημένη και η Ρωσία από την αγορά της Ευρώπης. Γι' αυτό η δική μου εκτίμηση είναι ότι ό,τι και να γίνει και με το που φεύγουν τώρα, διακόπτεται το ρωσικό τραπεζικό σύστημα, το ευρωπαϊκό, η Ρωσία δεν πρόκειται να σταματήσει να τροφοδοτεί την Ευρώπη με φυσικό αέριο. Και πώς θα σας πει, συγγνώμη κύριε Σταμπολή, γιατί εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά να τα καταλάβει και ο κόσμος όσο πιο απλά γίνεται.
πώς θα συνεχίσει να γίνεται αυτό, δηλαδή η Ρωσία θα προμηθεύει φυσικό αέριο χωρίς να το πληρώνεται, θα σας ακριβώς πει κάποιος. Το θέμα της πληρωμής είναι πλέον δευτερεύον, είναι θέμα να κρατηθεί το δίκτυο σε λειτουργία, είναι θέμα να μην πάθουν ζημιά η αγωγή και η συμπιεστική σταθμή συμπίεσης. Άρα αυτό που προτεύει είναι να κρατηθεί σε λειτουργία το δίκτυο. Θα μπορεί να μειωθεί η παροχή, αλλά δεν θα σταματήσει. Επίσης, μπορεί να σταματήσει η παροχή μέσω Ουκρανίας, αλλά η Ουκρανία μέσω Ουκρανίας πηγαίνει περίπου το 25-30% όλης του όγκου προμήθειας που έχει η Ευρώπη. Άρα και να σταματήσει η παροχή μέσω Ουκρανίας θα συνεχιστεί μέσω Πολωνίας και μέσω Λευκορωσίας που περνάνε άλλη αγωγή. Σωστά. Και μέσω του Nord Stream 1 που είχαν την πρόνοια να κατασκευαστεί από τη Βαλτική προς τη Γερμανία. Άρα, θεωρείτε... Άρα δεν θα μείνει η Ευρώπη χωρίς αέριο. Άρα θεωρείτε υπερβολές τις πολωνικές κορώνες ότι κλείστε και το Nord Stream 1, επιβάλλετε κυρώσεις στους αγωγούς και στη Λευκορωσία. Τα θεωρείτε ότι αυτά είναι ανέφικτα πρακτικά? Θεωρώ ότι είναι υπερβολικά και η Πολωνία δεν μεν έχει εξασφαλίσει ειδικά τις κοιτάσματα, διότι έχει και LNG, έχει και τα πολύ μεγάλα λιγνητικά. Είναι και μια σφήνα κατά της Γερμανίας. Λοιπόν, ας ξεχάσουμε το τι λένε οι Πολωνοί. Ας δούμε το γενικότερο συμφέρον της Ευρώπης. Ερώτημα αμέσως. Μπορούν τα πλοία LNG από Ηνωμένες Πολιτείες να καλύψουν την ευρωπαϊκή ζήτηση και σε τι βαθμό? Αν είχε αρκετά terminals και κατανεμημένα σωστά η Ευρώπη θα μπορούσανε. Αλλά δεν έχει. Αν τα είχε... Μπορεί να μπορούσε και κάτω από ορισμένους όρους. Με τι τιμές θα σας πει κάποιος? Με τις τιμές της αγοράς. Δεν θα κάνουν ειδικές τιμές οι Αμερικανοί στην Ευρώπη. Που σημαίνει λοιπόν ότι η πτώση των τιμών να την ξεχάσουμε. Αυτό να το ξεχάσουμε. Αυτή τη στιγμή κινούμεθα σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών. Δηλαδή ό,τι και να γίνει και να αποκατασταθεί, αν θέλετε, τη ροή κανονικά κτλ. Οι τιμές θα παραμείνουν, διότι είναι τέτοιος ο γεωπολιτικός κίνδυνος, κινείται σε ψηλά επίπεδα, ώστε δεν είναι εύκολο να υπάρξει γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών. Άρα οι επόμενοι 3-4 μήνες, ακόμα και να κοπάσει η κρίση στην Ουκρανία, ακόμα και να υπάρξει ανακοχή, θα είναι για αρκετούς μήνες οι τιμές του φυσικού αερίου σε ψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να είναι και οι τιμές του ηλεκτρισμού σε ψηλά επίπεδα. Μάλιστα. Κύριε Σταμπολή, ρωτάει ο ακροατής μας ο Κώστας. Κύριε Σταμπολή, λέει, μπορεί να υπάρξει εναλλακτική εκτός SWIFT για να πληρώνεται το φυσικό αέριο στη Ρωσία? Ναι, βεβαίως. Κοιτάτε να δείτε. Αυτό το πιο πιθανό που θα γίνει είναι η Gazprom θα ανοίξει ενδεχομένως και να έχει λογαριασμούς σε τοπικές τράπεζες στις διάφορες χώρες οι οποίες εισάγουν το αέριο. Θα δοθεί εντολή να πιστώνονται εκεί οι λογαριασμοί, ασχέτως αν δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα χρήματα να τα μετακινήσει η Gazprom, καθότι θα είναι δεσμευμένα, αλλά θα υπάρχει βεβαιότητα ότι έχουν πληρωθεί και θα αποβλέπει σε μια μελλοντική κατάσταση που θα λειτουργήσει κανονικά η αγορά και θα μπορέσει κάποια στιγμή να πάρει τα χρήματά της. Δεν ανησυχεί για την επόμενη μέρα τόσο πολύ η Gazprom. Είναι κολοσσός. Μάλιστα. Το επόμενο λογικό ερώτημα, επειδή γίνεται μια επίκληση στο φυσικό αέριο του Κατάρ, όμως που είναι κοινό κοίτασμα με το Ιράν. Ναι. Εδώ πώς το βλέπετε? Μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μόχλευση, γιατί και το ενεργειακό θα μπει μέσα στο παιχνίδι, είναι προφανές. Κοιτάτε, έχει μπει. Το Κατάρ έχει δηλώσει ότι δεν έχει επιπλέον ποσότητες να προμηθεύσει την Ευρώπη πέραν από αυτές που έχουν συμβολοποιηθεί. Αμάλιστα. Αυτό έχει δηλώσει ξεκάθαρα το Κατάρ. Τώρα αν μπορέσει να βγάλει ένα-δύο φορτία επιπλέον, αυτό εντάξει, μπορεί να το κάνει. Αλλά το να ανατρέψει τον προγραμματισμό του και να κατευθύνει κάποια φορτία στην Ευρώπη, το έχει αποκλείσει το Κατάρ. Το Ιράν θα μπορούσε να είναι... Το Ιράν δεν έχει δυνατότητα, δεν έχει εξαγωγικές δυνατότητες φυσικού αερίου. Μάλιστα. Είδατε... Δεν έχει εγκατάσταση υγροποίησης αερίου,
Είχαν προσπαθήσει να φτιάξουν, οι κυρώσεις τους βρήκανε στη μέση, έχει σταματήσει η μέση στην κατασκευή ενός τέτοιου σταθμού. Αποτέλεσμα να μην έχει δυνατότητα εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου το Ιράν, αν και θα έπρεπε. Αν τα έβρισκε με τη Δύση το Ιράν, θα μπορούσε μέσω αγωγών να είναι εναλλακτήρας? Όχι, ο μόνος αγωγός, δύο μικρούς αγωγούς έχει αυτή τη στιγμή το Ιράν. Έχει ένα που πάει στην Αρμενία και άλλον ένα που πηγαίνει στην Τουρκία. Η Τουρκία προμηθεύεται ένα 20% περίπου των αναγκών της από το Ιράν. Από αυτή την άποψη και η Ελλάδα παίρνει από το Ιράν, διότι έχει έναν αγωγό τον ελληνοτουρκικό, το οποίο λαμβάνει περίπου το 1/6, 1/7 των αναγκών μας καλύπτουμε από εκεί πέρα. Και παίρνουμε μέσω του λεγόμενου Turkish Basket, δηλαδή από μια συλλογή αερίου που έχει το τουρκικό σύστημα. Άρα υπό αυτή την έννοια ακόμα και η Ελλάδα εισάγει ιρανικό αέριο. Αλλά είναι μικρή η διατομή του δικού μας αγωγού, αυτός ο οποίος παραλαμβάνει το αέριο. Ο τουρκικός είναι μεγάλης διατομής, αλλά από εκεί και πέρα μπλοκάρει το σύστημα και γι' αυτό δεν μπορούμε να εισάγουμε περισσότερο αέριο από την Τουρκία. Σαφές. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, κύριε Σταμπολή, σας παρακαλώ πολύ, απαντήστε μου αν γνωρίζετε. Αν υπάρξει ένας περαιτέρω εκτροχιασμός στη γεωπολιτική κλιμάκωση, θα μπορούσε να επικαλεστεί η Ρωσία λόγους ασφαλείας να κλείσει άμεσα την παροχή φυσικού αερίου, προφανώς και εκβιαστικά, για τα συμφέροντά της, παρότι υπάρχουν υποχρεώσεις προς μελλοντικά συμβόλαια, ή δεν μπορεί να το κάνει? Όχι, δεν θα το κάνει. Μπορεί να το κάνει, αλλά δεν θα το κάνει, διότι δεν θέλει να δώσει λαβή στην καταγγελία συμβάσεών της από ευρωπαϊκές εταιρείες. Μάλιστα. Στο ερώτημα, νομίζω ότι έχετε απαντήσει, αλλά αν θέλετε επαναλαμβάνετε, που λέει ο Χρήστος, μα έχει εναλλακτική η Ρωσία προς την Κίνα μετά τις συμφωνίες για το φυσικό αέριο? Δεν έχει, διότι το σύστημα των αγωγών που είναι προς την Ευρώπη, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση. Διότι για να πάει το αέριο στην Κίνα πρέπει να ακολουθήσει τελείως διαφορετική διαδρομή. Δηλαδή το αέριο που έχετε στην Ευρώπη έχετε από τη Χερσόνησο Γιαμάλ. Αν δείτε το Γιαμάλ και την Κίνα, απέχουν 15.000 χιλιόμετρα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Σωστά. Για καθαρά πρακτικούς τεχνικούς λόγους με ρωτάει κάποιος εδώ. Δηλαδή, από ό,τι λέει ο κ. Σταμπολής, αν κλείσει ο αγωγός, δεν ανοίγει αυτόματα με τη μία, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα? Ακριβώς. Καταρχάς δεν μπορεί να κλείσει τη μία μέρα στην άλλη. Θα πάρει κάποιες μέρες, εβδομάδες να κλείσει το σύστημα. Το ίδιο και όταν θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στα καθημάς, που είναι και το κρίσιμο. Και κάνω μια ερώτηση που μπορεί να σας φανεί αφελής, κύριε Σταμπολή. Ας υποθέσουμε ότι επιδεινώνεται τόσο η κατάσταση που υπάρχει πλήρη σχάση και στο ενεργειακό με τη Ρωσία. Και η εναλλακτική για την Ευρώπη είναι το LNG. Βρίσκεται, οι Έλληνες πλειοκτήτες αυξάνουν διαρκώς το τονάζ, φτιάχνονται σε χρόνο ρεκόρ. Πόσο θέλει να φτιαχτεί ένας τερματικός LNG, για να ξέρουμε? Δύο χρόνια. Αφέλει δύο χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε. Γιατί δύο χρόνια πλωτός, όχι αυτός που είναι στην ξηρά. Οι πουρευηθούσες, αυτό παίρνουν 4-5 χρόνια. Αλλά οι πλωτοί έχουν δείξει ότι αυτή τη στιγμή συμπαρθεί το λεγόμενο Final Investment Decision. Σε δύο χρόνια μπορεί να έχει το σκάφος, να έχει γίνει μεταποίηση και να χρησιμοποιηθεί σαν πλωτός σταθμός. Άρα και αυτό που είπε ο κύριος Σόλτς, ότι σε ένα χρόνο έχουμε... Αυτά δεν τα ξεχάσει. Να τα ξεχάσει, λέτε. Ρωτάω όμως, την περίπτωση που μπούμε σε αυτό το ρυθμό του LNG. Οι χώρες που ζητούν ενέργεια προτεραιοποιούνται? Θέλω να πω, δεν θα πάρει τη μερίδα του λέοντος, για παράδειγμα, η Γερμανία? Και τι θα περισσέψει για μας? Σας φαίνεται αφελές το ερώτημα, αλλά οφείλω να το κάνω. Δηλαδή, αν έχουμε ζήτηση, αυτοί που θα δώσουν το φυσικό αέριο θα προτιμήσουν χώρες όπως η Ελλάδα ή όπως η Γερμανία? Ξαρτάται από τα συμβόλαια και τη διαπραγμάτευση. Αν εμείς έχουμε κλείσει capacity, δηλαδή δυναμικότητα, και έχουμε κλείσει φορτία, θα έρθουν σε εμάς. Αν τα έχει κλείσει η Γερμανία, θα πάνε στη Γερμανία. Οπότε, είναι μια απόλυτα ανταγωνιστική αγορά. Οπότε, αν το capacity που λέτε το έχει κλείσει ήδη για τα επόμενα δύο χρόνια η Κίνα? Κοιτάτε, η Κίνα κλείνει για τις δικές της ανάγκες. Πάντοτε
υπάρχει περίσσια, δεν πηγαίνει όλο το αέριο στην Κίνα, ούτε η Κίνα κλείνει χωρίς να έχει ανάγκες μπροστά της, επίτηδες, θα κλείσει. Δεν το κάνει αυτό, δεν τη συμφέρει για πολλούς λόγους. Ανεβάζει τις τιμές κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, άρα δεν είναι, υπάρχει αέριο το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη. Mm. Απλούστατα ο ρόλος της Ευρώπης αρχίζει να αλλάζει πλέον, ενώ είτε ο δευτερεύων προμηθευτής, αυτή τη στιγμή γίνεται πρωτεύων όχι από πλευράς ποσοτήτων, αλλά από πλευράς σημασίας. Δηλαδή γίνεται αυτό που λέμε προμηθευτής, κρίσιμος προμηθευτής, swing producer, έτσι λέγεται. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση της αγοράς και των τιμών. Άρα η Ευρώπη αναδεικνύεται ως swing producer παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να γίνει, ας πούμε, να επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις τιμές, ενώ μέχρι τώρα δεν μπορούσε. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι ένα κρίσιμο. Ένα πράγμα το οποίο μπορεί ο κύριος Σόλτς να φανεί, τυχερός, είναι το εξής. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή υποκατασκευή 5-10 μονάδες πλωτές. Mm-hmm. Μπορεί κάποια από αυτές τις μονάδες, μια της εταιρείας που προωθείται για την Κύπρο, ας πούμε, είναι υποκατασκευή μια μονάδα, να αποφασίσουν να τη δώσουν στη Γερμανία. Οπότε να πάρει μια έτοιμη που υποκατασκευή μονάδα, που από αυτή την έννοια μπορεί, αλλά και πάλι αυτό χρειάζεται μια υποδομή, θέλει υποθαλάσσιο αγωγό για να γίνει σύνδεση, θέλει μετρητικούς αρχούς. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Και πάλι δεν μπορεί να καλύψει. Για δύο χρόνια μπορεί σε ένα χρόνο να αποκτήσει. Ή μπορεί η Τουρκία, η οποία έχει τρία πλωτά LNG, να του δώσει το ένα. Α, που μπορεί να καλύψει έτσι τις ενεργειακές ανάγκες της Γερμανίας. Ένα μέρος θα μπορέσει να καλύψει με αυτόν τον τρόπο. Ένα μέρος. Γιατί εδώ τώρα το κρίσιμο, το άμεσο που θέλω να σας ρωτήσω και αφορά και τη χώρα μας. Εσείς έχετε πει ότι θέλει προσοχή στα ενεργειακά αποθέματα ασφαλείας. Η χώρα μας, για παράδειγμα, σε αυτή την κρίση, τι γίνεται τώρα? Δεν έχει αποθέματα ασφαλείας. Έχει μόνο αυτά τα οποία έχει στη Ρεβιθούσα, τα οποία είναι ουσιαστικά είναι για λίγες μέρες. Είναι 5, 10, 15 μέρες το πολύ. Αυτά είναι. Διότι, όπως σας είπα πριν, το φυσικό, το LNG είναι ένα επικουρικό καύσιμο και έτσι έχει στηθεί στη σχεδιασμό των συστημάτων φυσικού αερίου, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Άρα δεν είναι αυτός ο ρόλος του LNG. Απλούστατα καταχρηστικός, πολλές φορές όπως τώρα, μπορούμε να στοκάρουμε, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες το schedule, ας πούμε, της χρησιμοποίησης είναι πολύ συγκεκριμένο, διότι δεν μπορούν να στοκάρουν για ένα μήνα οι εταιρείες, είναι για κάποιες μέρες που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν και πρέπει να έρθει άλλο φορτίο στο μεταξύ. Γι' αυτό εδώ και 10 χρόνια αρθρογραφώ και φωνάζω ότι πρέπει να αποκτήσουμε μόνιμη υπόγεια δεξαμενή εκεί πέρα που έχει εξαντληθεί το κίνδυνο στην Νότιο Καβάλα, που δυστυχώς η κυβέρνηση το 2010-11 υπό την πίεση της Τρόικας μετέφερε αυτό ως περιουσιακό στοιχείο στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ μπορούσε άνετα η εταιρεία, η οποία να είναι εγκατεστημένη εκεί και ανήκει η διαχείριση σε αυτήν στην Energien και είχε υποβάλει επενδυτικό πλάνο, να το έχει αναπτύξει τώρα και να είχαμε μια υπόγεια δεξαμενή. Καλά κάνετε και το σημειώνετε και με βάζετε έτσι προς το τέλος συζήτηση να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η κρίση που είναι πρωτοφανής, όχι μόνο για την Ευρώπη, παγκοσμίως, δημιουργεί άλλα δεδομένα. Κατά τη γνώμη σας, αλλάζει και τη συζήτηση της βίαιης ουδετεροποίησης ενεργειακά της Ευρώπης? Την αλλάζει εξ αντικειμένου? Κοιτάτε, δε, κύριε Σαχίνη, κανονικά και με την ορθή λογική θα έπρεπε να την αλλάξει. Δυστυχώς, τα σήματα που παίρνουμε και από τις Βρυξέλλες και από το Βερολίνο και από εδώ είναι ότι επιμένουν στην παράλογη λογική ότι θα μας σώσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Δεν έχουν ξυπνήσει. Όταν θα αρχίσουν τα πρώτα blackouts, ίσως κάποιοι να το καταλάβουν. Άρα, κατά τη γνώμη σας, δεν έχει τεθεί ως ζήτημα πολύ, δε περισσότερο, να τολμήσω να σας ρωτήσω, σε αυτή τη φάση που όλοι λένε για την
ενεργειακή εξάρτηση, ότι αν είχαμε επεξαρτηθεί θα ήταν αλλιώς κτλ. Δεν θα έπρεπε η χώρα η δική μας να συζητάει για το δικό της φυσικό πλούτο σε επίπεδο φυσικού αερίου? Θυμάμαι ο κύριος Φόσκολος μπορεί να είναι πολύ διασταλτικός εκτιμής του, που εγώ δεν το πιστεύω, αλλά να δεκτώ ότι κάνει πολύ αισιόδοξη εκτιμής. Έλεγε ότι μπορεί να καλύψουμε την Ευρώπη για 50 χρόνια. Εγώ λέω όμως... Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα έπρεπε να συγκαλέσει το ΕΣΕΚ, το οποίο είναι συμβουλευτικό όργανο, και να του θέσει μια διορία ενός μηνός μέσα σε ένα μήνα να φτιάξει ένα έκτακτο σχέδιο ενεργειακής αυτονομίας της Ελλάδος. Όσο μπορούμε να γίνει αυτόνομη η Ελλάδα με μια προοπτική 3 ετών. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει. Δεν είναι ακατόρθωτο. Αλλά δυστυχώς δεν σκέπτονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ουδής πιστεύει ότι πάντοτε θα είναι ελεύθερες οι αγορές, θα βρίσκουμε ό,τι θέλουμε. Εδώ η εμπειρία των τελευταίων εβδομάδων δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι οι αγορές θα οδηγηθούν σε πολύ πιο τοπικές καταστάσεις. Λοιπόν, η Ελλάδα, η οποία έχει τα πάντα, και φυσικό αέριο και πετρέλαιο και λιγνίτες και ανανεώσιμες, θα έπρεπε να στοχεύσει σε ένα πολυεπίπεδο ενεργειακό μείγμα, το οποίο να το εξασφαλίζει το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Δεν μπορεί να πας 100%, αλλά μπορεί να πας 65-70%. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει ακριβώς το αντίθετο. Από 75% που ήταν ενεργειακή εξάρτηση πριν 5 χρόνια, έχουμε φτάσει στο 84%. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Ρότερνταμ. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Σταμπολή. Κατά τη γνώμη του, δεν θα έπρεπε να ξανασυζητηθεί το θέμα του λιγνίτη στη χώρα σε αυτή τη συγκυρία, όταν η ίδια η Γερμανία. Δεν έπρεπε να συζητηθεί. Σαφέστατα. Και όχι μόνο αυτό. Το πως αλλά υπάρχουν χθες... καινούριες τεχνολογίες αυτή τη στιγμή που μπορούμε να αξιοποιήσουμε το λιγνίτη σε μεγάλο μέρος, χωρίς να έχουμε εκπομπές. Δηλαδή υπάρχουν τα γνωστά τα συστήματα CCUS, Carbon Capture and Storage, τα οποία μπορούν όχι μόνο να αντιγύσουν τον λιγνίτη στο υπέδαφος για τα φύ και τα λοιπά, αλλά να παράγουμε και υδρογόνο. Λοιπόν, όταν εμείς σαν Ινστιτούτο, εδώ και ένα χρόνο έχουμε υποβάλει πρόταση και στο Υπουργείο και την έχουμε κοινοποιήσει και στις εταιρείες και δεν ενδιαφέρεται, βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Τους λέμε να φτιάξουμε ένα roadmap για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία CCUS ώστε να συνεχιστεί η χρησιμοποίηση του λιγνίτη χωρίς εκπομπές. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο, χωρίς εκπομπές. Το ζητούμενο δεν είναι να κλείσει η παραγωγή. Το ζητούμενο είναι να μειωθούν οι εκπομπές. Λοιπόν, όταν υπάρχει τεχνολογία και εσύ δεν θες να μάθεις, δεν θες να ακούσεις, δεν θες να δεις, υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ιδεολειπτικό. Δηλαδή? Υπάρχει ιδεολειψία ότι είμαστε πράσινη χώρα. Τα είπα και ο κύριος Δένδια στην Νορβηγία. Μα με συγχωρείτε, ότι κύριε Σταμπολή. Είμαστε πράσινη χώρα και δεν θέλουμε να αναπτύξουμε, δεν θα κάνουμε έρευνες. Ωραία. Με συγχωρείτε. Εδώ η Siemens ανακοινώθηκε ότι το μεγάλο της πρόγραμμα με τις ΑΠΕ την έβαλε μέσα. Ναι. Διότι δεν φυσάει συνέχεια, για παράδειγμα. Εδώ δεν είναι ένα θέμα? Ότι εμείς τώρα σε αυτή την κρίση δεν πρέπει να ξαναδούμε ποιες επιλογές έχουμε? Σαφέστατα και πρέπει να ξαναδούμε, αλλά δεν βλέπω καμία διάθεση από την κυβέρνηση ή από την αντιπολίτευση να θέσουν το θέμα στις σωστές βάσεις. Ο φίλος ο Αργύρης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Σταμπολή. Επιτέλους ακούμε τα πράγματα όπως είναι. Θέλω να το ρωτήσω το εξής. Πρακτικά στη Ρεβιθούς αυτή τη στιγμή η χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου δεν θα έπρεπε να αυξηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία κατά 3,8 εκατομμύρια κυβικά πόδια για να μπορούμε να καλύψουμε ίσα ίσα τις ανάγκες σε φυσικό αέριο για ένα μήνα? Διότι κανονικά έτσι όπως είμαστε τώρα θα πρέπει να ανεφοδιάζουμε, λέει εδώ, τις αποθήκες κάθε 3 εβδομάδες περίπου. Ναι, είναι ο σχεδιασμός του τέρμιναλ και οι κανονισμοί, οι ευρωπαϊκοί τέτοιοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΔΕΣΦΑ βασίζεται και λειτουργεί βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών. Δεν μπορεί να. Θα πρέπει να αλλάξουν οι κανονισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορεί να υπάρξει αποθήκευση σε μεγαλύτερο χρονική διάρκεια. Δεν είναι τόσο εύκολο. Άλλος φίλος από το Άμστερνταμ. Swing producer ή consumer εννοεί για την Ευρώπη ο κύριος Σταμπολής? Δεν είπα swing producer. Είναι ουσιαστικά swing. Είναι market maker. Swing market maker. Swing market maker. Ναι. Μάλιστα.
Άλλος φίλος, κύριε Σταμπολί, αν κλείσει και ο Nord Stream 1, τι γίνεται στην Ευρώπη? Αν κλείσει ο Nord Stream 1 θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή μπορεί να... Σοβαρό πρόβλημα, η Γερμανία δεν θα μπορεί να έχει το αέριο που θέλει. Και εκεί θα κλείσουν εργοστάσια ή θα περιορίσουν την παραγωγή τους κτλ. Είναι θέμα της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλουμε να βγάλουμε τα μάτια μας. Δεν ξέρω, δεν είναι θέμα, θέλουμε να αυτοκτονήσουμε ενεργειακά. Δεν ξέρω, ερώτημα. Άλλος φίλος, θα μπορούσε κύριε Σταμπολί η Ρωσία να κλείσει απλά, να μην κλείσει τον αγωγό όπως λέτε, γιατί μάλλον δεν μπορεί. Θα μπορούσε όμως να δεκαπλασιάσει τις τιμές πώλησης λόγω των διεθνών συνθήκων και συμμαχιών που την αφορούν σε σχέση με την Ουκρανική κρίση? Όχι, όχι, δεν μπορεί να επέμβει στις τιμές έτσι. Υπάρχουν συμβόλαια τα οποία η Gazprom τα σέβεται τα συμβόλαια αυτά και δεν έχει πρόθεση έτσι μονομερώς να τα αυξήσει, ούτε μπορεί. Και δεν έχει κανένα λόγο. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω. Πρώτον, σταχυολογώντας εξελίξεις που είναι από πριν, απλά τώρα επιτάθηκαν, επιδεινώθηκαν. Κατά τη γνώμη σας, τι θα έπρεπε να προσέξουμε ως χώρα και τι θα έπρεπε να προσέξει η Ευρώπη τώρα? Και αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Σταμπολί, καλά τα φραστικά και σε επίπεδο συμβολισμού, στο πραγματικό πεδίο όμως στην ενέργεια δεν είναι τόσο απλά. Χρειάζεται μια καινούρια στρατηγική ενεργειακή για την Ευρώπη και πολύ περισσότερο για την Ελλάδα. Χρειάζεται μια στρατηγική η οποία θα ενθαρρύνει την εγχώρια παραγωγή αερίου και έχει δυνατότητες και κοιτάσματα η Ευρώπη από το βορρά μέχρι τον νότο, ώστε να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της ζήτησής της από εγχώριες πηγές. Και πρέπει με αυτό να αναπτύξει και την τεχνολογία που χρειάζεται και έχει όλες τις δυνατότητες να το κάνει. Και σε ό,τι αφορά τα κοιτάσματα έχουμε μια χρυσή ευκαιρία, η Ανατολική Μεσόγειος, και σε αυτό βάζουμε και την Ελλάδα μέσα, με τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης, δυτικά της Κρήτης και γενικά στη Δυτική Ελλάδα, μαζί με αυτά της Κύπρου και του Ισραήλ και της Αιγύπτου, και θα αποτελέσουν το νέο μεγάλο πόλο παραγωγής φυσικού αερίου που θα κατευθύνεται στην Ευρώπη. Είχαμε τη δεκαετία του 70 και του 80 την ανάπτυξη στη Βόρεια Θάλασσα. Δεν βλέπουμε το λόγο γιατί να μην μπορεί να γίνει μια ανάλογη προσπάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν πολλές ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και η δική μας η περιοχή να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά. Μάλιστα. Η εκτίμησή σας είναι πάντως ότι οι τιμές στο ρεύμα δεν πρόκειται να πέσουν? Όχι. Να μην έχουμε τέτοιες αυταπάτες και βλέπετε να έχουμε και νέα... Δεν θα πέσουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή οι επόμενοι μήνες θα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Άρα βλέπετε να διευρύνεται και ο κύκλος των ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά? Κοιτάτε, δεν είπα ότι θα ανατιμηθούν περαιτέρω οι τιμές, αλλά δεν θα πέσουν. Άρα αυτή τη στιγμή, λογικά, ό,τι ανατιμήσεις ήταν να γίνουν στα αγαθά έχουν γίνει. Δεν μπορούν να τα πάνε παραπάνω. Αν πάνε να τα ανεβάσουν παραπάνω, θα είναι σκέτη κερδοσκοπία και θα πρέπει να παρέμβει αγορονομία. Κύριε Σταμπολί, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί μας εξηγήσατε μερικά πράγματα. Λέει εδώ ένας φίλος, με αυτό θα κλείσω. Όταν σαν χώρα έχεις μια μόνιμη απειλή πολέμου από γειτονική σου χώρα, την Τουρκία, δεν θα έπρεπε αυτό να είναι αρκετός λόγος για να έχεις φροντίσει ώστε να έχεις στρατηγική σημασία μεγάλες ποσότητες αποδικευμένες σε φυσικό αέριο, λιγνίτη κλπ? Σαφέστατα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την ενεργειακή στρατηγική ώστε η Ελλάδα να αυξήσει να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση σε μεγάλο βαθμό και να μπορεί σε περιόδους κρίσεως όπως αυτή να έχει αποθέματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει χωρίς να εξαρτάται από εισαγωγές. Και κάτι τελευταίο από το φίλο τον Κώστα από τη Λιόν. Ισχύει ότι η Γαλλία είναι λιγότερο εξαρτημένη ενεργειακά από τους αγωγούς λόγω της παραγωγής ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια? Σαφέστατα. Ας είναι καλά ο Ντεγκόλ. Μάλιστα. Κώστα Σταμπολί, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία, γιατί έβαλε μερικά πράγματα σε μία ράγα να μην ακούγονται πομφόλιγες, υπερβολές, συνωμοσιολογίες. Εξήγησε ορισμένα πράγματα με πολύ απλό τρόπο πώς λειτουργούν ή πώς δεν λειτουργούν.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταμπολί. Και εγώ, καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη.